Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των νοσοκομείων των πόλεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και των Σερών. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα πριν από λίγο στις 2.30 ώρα, αφού έγινε η τελευταία διασταύρωση των συναδέλφων που οριακά λίγο πριν τις 2.30 εμβολιαστήκανε, ξεκίνησαν να μοιράζουν οι διαπιστωτικές πράξεις από το γραφείο προσωπικού στην αναστολή των εργαζομένων. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, ίσως η πιο δυσάρεστη εμπειρία που έχω νιώσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τον συνδικαλισμό στο νοσοκομείο μου και θυμώνω. Ήταν πραγματικά τραγικό να βλέπω τους συναδέλφους μου να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση αναμονής, σε αυτή την πραγματική δυσκολία και για τις οικογένειές τους, για αυτούς τους ίδιους και για αυτό το οποίο συμβαίνει και θα συμβεί το επόμενο διάστημα μέχρι ότου θα παραμένουν σε αυτού του τύπου την αναστολή. Θα υπάρξει ασφαλή λειτουργία σε εργασιακό επίπεδο και σε επίπεδο νοσηλευωμένων συνανθρώπων μας το επόμενο διάστημα. Είδες επίσης και διαμαρτυρίες των εργειονομικών και στο Χισμανόλιο Νοσοκομείο Κομωτινής. Ονομάζομαι Κουρτούμα Μαρία, είμαι η προϊσταμένη της εντατικής, δουλεύω εδώ και 31 χρόνια στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή που βλέπετε, που είναι μαζεμένοι έξω όλοι οι συνάδελφοί μου, γίνεται γιατί σήμερα είναι ουσιαστικά 1η του 2021, είναι η μέρα της αναστολής μας, εμείς οι οποίοι δεν έχουμε κάνει εμβόλιο. Λέμε ότι δεν είμαστε αντιεμβολιαστές, είναι κάτι λάθος το οποίο εκφράζεται έτσι γενικά στον τύπο. Είμαστε κατά του συγκεκριμένου εμβολίου. Δεν θα σε επεκταθώ, δεν θα πω τίποτα για το εμβόλιο. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε, ότι όλοι έχετε ακούσει διάφορα. Όμως είμαστε και κατά της υποχρεωτικότητας της οποίας επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τον απολύτως απολυταρχικό. Το θέμα με τους εμβολιασμούς έχει ξεκαθαρίσει νομίζω εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν εμβολιαστεί πολλά εκατομμύρια κόσμος. Τα εμβόλια έχουν τις παρενέργειες, έχουν όλα αυτά που έχουν, τα γνωρίζουμε. Αλλά δεν νοείται αυτοί που είναι στα νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει υγειονομικοί, να μην είναι εμβολιασμένοι και να ασχολούνται με τους ασθενείς. Πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί στα νοσοκομεία της χώρας μας έχουν εμβολιαστεί περίπου στο 93-95% μέχρι σήμερα. Ένα ποσοστό που δεν συναντάται ούτε στα πιο άγρια δικτατορικά καθεστώτα. Με αυτή την έννοια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τον ρυθμό με τον οποίο εμβολιάστηκαν οι συνάδελφοι. Θέσατε ένα θέμα για το τι θα γίνει με την αναστολή εργασιών. Πράγματι είναι ένα θέμα πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα πρέπει η κυβέρνηση να ξανασκεφτεί τις μεθόδους αντιμετώπισης της κρίσης που θα προκύψει της νοσοκομειακής, να κάνει ένα βήμα πίσω, να λειτουργήσει με όρους ανθρώπινους και να επιβάλλει στους... Είμαι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, πρέπει να σας πω, όλων των υγειονομικών. Δεν κάνουμε πίσω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, η τιμωρητική στάση δεν μπορεί να αποδώσει κάτι θετικό. Δεν μπορεί να κλείσουν κλινικές πλέον στα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, να αποδυναμωθεί ακόμα περαιτέρω η υγεία. Εν κατακλείδη, για ανάγκη προσλήψεων ιδιωτών στα νοσοκομεία, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών των Σερών, κ. Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Το μόνο σχέδιο που έχει έτοιμο η διοίκηση είναι πόσοι ιδιώτες θα μπουν μέσα στα νοσοκομεία. Είναι το μόνο. Έχουν έτοιμα συνεργεία για να καλύψουν διοικητικές υπηρεσίες και κοιτάνε πώς θα ανοίξουν τις πόρτες στους ιδιώτες να δώσουν φιλέτα του νοσοκομείου. Αυτό είναι το μόνο σχέδιο που υπάρχει.